Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα σχόλιο για το σχόλιο του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ο φόβος είναι συνέστημα που διαχέεται σε όλο τον κόσμο των ζωντανών οργανισμών. Ο εκβιασμός όμως είναι ανθρώπινη εφεύρεση. Συνήθως γίνεται εκεί που παραμονεύουν η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια. Ας συνεχίσουμε όμως. Νεοφιλελευθερισμός ή χάος, το δίλημα που βάζετε συνήθως. Η διάσωση με κάθε τίμημα των τραπεζών και η συγκέντρωση της επιχειρηματικής δύναμης σε χέρια λίγων ήταν προϋπόθεση για την εξέλιξη της προόδου της χώρας, όπως συνεχίζετε και λέτε ακόμη. Διαφορετικά θα καταλήξουμε όλοι μαζί στα κατράμια της ανυποληψίας και της καταστροφής. Ολοφάνερος εδώ εκβιασμός. Θεωρείτε όσους δεν συμφωνούν με τις νεοφιλελεύθερες επιλογές σας μπουρλοτιέριδες της κοινωνικής ισορροπίας και της προοπτικής για σωτηρία της χώρας. Και λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει ζυζάνια καταστροφής. Ξεχνάτε όμως ότι εσείς ψηφίσατε τα μνημόνια και υπογράψατε τους εφαρμοστικούς νόμους και την καταδίκη του ελληνικού λαού, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποσό ύψος 170 δις ευρώ έχασαν τα ελληνικά νοικοκυριά από το 2007 μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα με μελέτη, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, Ελβετικής Ιδιωτικής Τράπεζας. Οι αριθμοί βέβαια διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή όμως η Γερμανία έγιναν πλουσιότεροι κατά 2-3 ευρώ σε σχέση με τα επίπεδα του πλούτου τους πριν από την περίοδο κρίσης. Έγιναν πλουσιότεροι με τη δική σας ανοχή και υποταγή. Διερωτώ με αν υπάρχει λογικός άνθρωπος στη χώρα μας που να εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα μνημόνια με την εγκληματική τους λιτότητα μπορούν να μας βγάλουν από την κρίση. Από το 10 μέχρι το 14, με τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς σας νόμους, φέρατε βαρύτατα πλήγματα και αφανίσατε σχεδόν ολοκληρωτικά τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ενισχύσατε το κλίμα εργασιακής και κοινωνικής ανασφάλειας και δημιουργήσατε περιβάλλον απόλυτης ισχύως της εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ συνιστάται άμεση παρέμβαση για την ανάσχεση της καταστρεπτικής πορείας της οικονομίας και της κοινωνίας. Αποτελούν επίσης πρώτο δείγμα γραφής της δέσμευσης του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση των μνημονιακών ρυθμίσεων που είναι η εσωτερική υποτίμηση, η φτωχοποίηση, η άλωση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, η εξαθλίωση και η καταράκωση του ηθικού των συμπολιτών μας. Με τον ίδιο τρόπο θα καταργηθεί το σύνολο της μνημονιακής νομοθεσίας και θα αντικατασταθεί από νέο εθνικό μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης ως πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με προτεραιότητα φυσικά τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη ζημιογόνα εκπαιδευτική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνησή σας από το 2012 μέχρι σήμερα και η οποία οδήγησε στην απαξίωση τόσο του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος όσο και της ειδικής εκπαίδευσης, για την οποία θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά να το ακούσει και ο ελληνικός λαός και να επισημάνω ορισμένα σημεία. Η χώρα μας, μη καλύπτοντας τις στοιχειώδεις ανάγκες και προϋποθέσεις της ειδικής εκπαίδευσης και μην εφαρμόζοντας ένα σωστό στρατηγικό σχεδιασμό, εκτίθεται ανεπανόρθωτα τόσο στη διεθνή κοινότητα όσο και στους Έλληνες πολίτες. Από το 12 που έχετε αναλάβει μέχρι σήμερα, η ειδική εκπαίδευση έχει υποστεί μεγάλη απαξίωση και συρρήγνωση τόσο στην ποιότητα παροχής εκπαίδευσης όσο και στις δομές της.
Η φετινή σχολική χρονιά, όπως και οι προηγούμενες, ξεκίνησαν με πάρα πολλά προβλήματα, με λειτουργικά κενά σε ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, αλλά και παράλληλη στήριξη. Κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με μεγάλη καθυστέρηση εξαιτίας σε λοιπούς μεταφοράς των μαθητών από προς τα σχολεία. Πρόβλημα που υπάρχει και τώρα. Από το 12 ανακοινώνεται για νομοσχέδιο ειδικής εκπαίδευσης. Προχθές ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα έρθει αυτό το μήνα. Για να δούμε τι θα γίνει. Το μόνο που έχετε φέρει είναι αποσπασματικές διατάξεις και τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια. Καμιά ουσιαστική αλλαγή στην ειδική εκπαίδευση, ούτε μέρημνα για τη μεταφορά των μαθητών. Το πόσο ανεπαρκές είναι το νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίσατε για να κάνουν εκπτώσεις και στα δημόσια σχολικά δρομολόγια φαίνεται από τα άρων-άρων μπαλώματα προκειμένου να γλιτώσετε την κατακραυγή. Πού είναι εδώ το Υπουργείο Παιδείας? Δεν έχει λόγο να ασχοληθεί με το θέμα αυτό? Σε λίγο, κυρία Πρόεδρε, στο δικό μας πρόγραμμα για την ειδική εκπαίδευση είναι η συμπερίληψη και η συνεκπαίδευση μέσα στο σχολείο, να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές στήριξης για έγκαιρη παρέμβαση που δεν υπάρχει μέχρι τώρα, εκπαιδευτική ένταξη στη γενική εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αύξηση της παράλληλης στήριξης ακόμα και σε σχολικές μονάδες που έχουν τμήματα ένταξης και φυσικά ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης χωρίς εξαρτήσεις από προγράμματα ΕΣΠΑ. Πλήρη στελέχωση των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕΔΗ με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό όπου θα ληφθεί μέρημνα ώστε να μην παραβιάζεται η αρχή της επιμέλειας και να μην υποκαθίσταται η γονική υπευθυνότητα με την παροχή ουσιαστικής βοήθειας και υποστήριξης στους γονείς, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη συνένεσή τους στις αποφάσεις των ΚΕΔΗ για το εκπαιδευτικό μέλλον του παιδιού τους. Το σχολείο καλείται να αντιμετωπίσει ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατάργηση των διακρίσεων. Μετά από όσα ανέφερα, πιστεύετε ότι αξίζεται την ψήφο εμπιστοσύνης μας? Ρωτήσατε τον ελληνικό λαό αν σας εμπιστεύετε? Γιατί αποφεύγετε την εκλογική αναμέτρηση? Οι λόγοι βέβαια είναι προφανείς. Φοβάστε. Θα πρότεινα πάντως στους βουλευτές της συγκυβέρνησης να σκεφτούν σοβαρά πριν ψηφίσουν. Αλλιώς θα είναι δέσμοι να υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό που έρχεται, δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα και αδιέξοδα στον ήδη βαθιά τραυματισμένο ελληνικό λαό. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Αν δεν θέλετε να επαναλάβετε τα ίδια ολέθρια λάθη, ξανασκεφτείτε το. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζερδελής Ιωάννης έχει το λόγο.